Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 17 Δεκεμβρίου σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εξελίξεις. Εγκρίθηκε από το Euro Working Group στις Βρυξέλλες η εκταμείευση της δόσης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη χώρα μας, δίνοντας πνοή στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών που παρουσιάστηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θετική γνωμοδότηση από την Τρόικα στο Euro Working Group πως η χώρα μας θα συμμορφωθεί με τα προαπαιτούμενα του Ιουλίου ήταν αυτή που συντέλεσε στο ξεκλείδωμα της εκταμείευσης της δόσης. Οι γιατροί του ΕΟΠΗ αποφάσισαν να συνεχίσουν την απεργία τους έως τις 23 Δεκεμβρίου και αναμένεται για τη Δευτέρα η επανεξέταση της τάσης τους. Από την πλευρά της διοίκησης του οργανισμού ζητά από τους γιατρούς να σταματήσουν την απεργία, αποτρέποντας τις κοινωνικές επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτή. Ακόμη καλεί τους γιατρούς να έρθουν σε διάλογο με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να συζητηθεί ο ενιαίος πυλώνας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από τον οργανισμό, 863 προγραμματισμένες επιτροπές στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας ακυρώθηκαν στο διάστημα της απεργίας από τις 1.102 που ήταν προγραμματισμένες, ταλαιπωρώντας για πολλούς μήνες 18.500 περίπου ασφαλισμένους, αφήνοντάς τους χωρίς σύνταξη ή επίδομα. Κατά τη διάρκεια πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο εργατικό κέντρο Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν την έναρξη νέου κύκλου κινητοποίησεων στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν το ζήτημα της υπερφορολόγησης, οι δίκες των αγροτών για χρέη, τα κόκκινα δάνεια της πρώην ΑΤΕ, ο κίνδυνος να ξεκινήσουν κατασχέσεις και πληστηριασμοί χωραφιών και σπιτιών, το κόστος παραγωγής αλλά και η νέα ΚΑΠ. Ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, προέκυψαν ενδείξεις σταθεροποίησης και ίσως μικρής τάσης ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας ύστερα από έρευνα στις 2.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Εκτός των άλλων, στη συγκεκριμένη έρευνα αναφέρεται ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε κάποια σημαντικού ύψους επένδυση από 63% το 2009 με 2010 μειώθηκε σε 53% κατά τη διετία του 2011 με 2012, αλλά προβλέπεται να αυξηθεί σε 57% το 2013 με 2014. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Συννεφιασμένος θα είναι ο ουρανός πάνω από την Κομωτινή σήμερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες, με θερμοκρασία που θα φτάσει τους 4 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βόρειους ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου περιμένουμε ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 4 έως 8 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βορειοανατολικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο καιρός θα παραμείνει μετάβλητος, με αίθριο ουρανό με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 5 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένιση των ανέμων από βόρειο-ανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Και κλείνουμε το δελτίο μας με τα φαρμακεία. Για σήμερα Τρίτη, στην πόλη της Κομωτινής διανυκτερεύει το φαρμακείο του Χαλιγιάννη Ηλία στην πλατεία Ειρήνης 12 με τηλέφωνο επικοινωνία στο 2531-023-758. Παρακολουθήσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Πατρίδα Web TV. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σας ευχόμαστε να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ.